Γενικότερα θα ήθελα να αναφέρω ότι και πέρυσι όμως το έχουμε πει η Δημαρχία πόσο σημαντικό θεωρούμε εμείς το εργαλείο αυτό. Το περιέγραψε ο Δάνα από το Ανατροπαλαιοδιά για το πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί και πόσο μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής. Τώρα για το κομμάτι της διαδρομής, που ανέφερε και ο Περικλής, είναι το πούμε ότι εμείς είχαμε ζωγραφεί σε ένα διάστημα στο οποίο δεν είχαμε καθόλου εικόνα. Και προέκυψε μια ερώτηση του Περέτσι και ήρθε από το πέρα κάτι τέτοιο έλλειψη. Εμείς θα περιμέναμε δηλαδή, τι θέλουμε να πω. Θα περιμέναμε, επειδή το θέμα δεν σας πήρε μια ώρα παρουσίαση. Ωραία παρουσίαση και ειδικά το πρώτο κομμάτι του πληροφορικό και πολύ έτσι. Το κομμάτι το οποίο ενδιαφέρεται να δούμε τους χάρτες και θα μπορούσαμε να ένα μέρο να το δούμε, να δούμε αν έχουν κάνει κάποιες προτάσεις οι προέδροι, να δούμε τελικά πώς προέκυψαν αυτά τα όρια. Φαντάζομαι ότι όλες οι περιπτώσεις είναι εύκολες, το αναφέρατε κι εσείς, κάποιες ήταν λίγο πιο δύσκολες. Απλά θα περιμέναμε σε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα να υπάρχει μια επαφή, μια πληροφόρηση. Και όχι σε όλους, γι' αυτό αν το κάναμε και είχαμε και μέλη στην Επιτροπή, να υπάρχει μια πληροφόρηση, ποιος θα ρωτούσε, τι γίνεται, αν είναι κάποιες αλλαγές υπήρξαν να μεταφέρουν σε προτάσεις και δεν είναι αδειάσει το να φέρετε. Τώρα είναι και την ερώτηση πριν, για να το κάνω τώρα. Από αυτό που κάνατε με τους μηχανικούς που αναφέρετε, από αυτό που έγινε με τους μετέτρους προέκυψαν κάποιες προτάσεις, έγινε κάποιες διορθώσεις, από τότε κατάλαβα μεταξύ άλλων και τα φάσεις. Γιατί από ό,τι είπα τώρα, γιατί τα είδαμε αφού παρουσιάσει τον Οκτώβριο του 2016, δεν είχε αλλάξει σήμερα. Είναι ίδια ακριβώς. Προέκυψαν κάποιες αλλαγές, κάποιες παρατηρήσεις. Και μετά θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό και να κάνω κάποιες ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Γιατί εγώ προσπάθησα, αν και το ρυθμίσω το ελληνικό υπηρεσίο, προσπάθησα το πρωί να δω κάποια πράγματα, όσο πόσα πρόλαβα, το λύνηκα. Απλά να θέλω να πω ότι δεν το παιδί όλο αυτό το κομμάτι. Εννοείται ότι σε πολλά από αυτά θα συμφωνήσουν, δεν είναι αυτό που λέω. Ένα από τα αυτού που κάνει την εκκλησία είναι να μην ξαναδεί να μην το πολύ. Δεν το έχουμε λόγο άρνηση. Και θα πω τι εννοώ. Α, ναι, παραδείγματο χάρη. Από ό,τι είδα το κάποια σχέδια, κάνουμε μια πιο τρει προτάσει για περιφερειακού δρόμου. Αν δεν κάνω λάθο, δύο εναλλακτικέ προτάσει για το περιφερειακό τρίπο τη Άσπρου και μία για ένα περιφερειακό. Αυτό ήθελα να μα εξηγήσετε λίγο. Με ποιο κριτήριο καταλήξαμε τα δύο προτάσει. Υπάρχει κάποια λογική, φαντάζομαι, των μελετητών. Απλά αν μπορείτε να μα το εξηγήσετε λίγο αυτό, να δούμε πώ προέκυψε αυτή η λύση. Κάτι άλλο τώρα, αυτά είναι στο βίντεο. Κάτι άλλο με το άσπρο, να αναφέρει και το κινητήριο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, γιατί δεν είναι κάποιο να φέρει να έχει παρατηθεί κάποιο καινούριο κινητήριο. Είμαστε γνώστε όλοι των πολιτών υπάρχουν το κινητήριο του άσπρου, ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μια λύση η οποία ήταν των προηγούμενων ετών την έχει καταλήξει, υπάρχει κάποια πρόβλημα και κάποια άλλη λύση στο μέλλον. Και ό,τι άλλο, θα το δω αν υπάρχει κάτι άλλο. Κάνετε αυτά τα δύο. Γιατί είναι πάρα πολλά θέματα όπως θα δούμε. Δηλαδή σε κάθε γνωστό για μέλλον. Σε κάθε γνώμη. Αν και αυτό μπορεί να συγκέντρωσε τους προέδρους. Τους προέδρους, οι προέδροι έχουν γνώση των ορίων που προτείνουν από αυτή τη φάση. Δηλαδή ξέρει ο κάθε πρόεδρος τα όρια του κυφού του πλέον μετά από αυτό το χτύπηση. Το κύριο Ζαμπάτσο. Σήμερα ναι, είναι σημαντική εκδήλωση. Θα πατήσω στο ερώτημα του υπεύθυνου. Θα επαναλάβω μια συμβουλή που έδωσε όλο σα τον εταίρο. Καταλαβαίνω ότι είναι πειρασμό όταν ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα να ζωγραφίζει γραμμέ, να χωρίζει τροχέ σε μέσα και σε έξω πολιτισμό και να θεωρεί ότι αυξάνει τι αξίε του κοπέδου και τι αξίε του κοπέδου. Έκανα όλη τη διαδικασία τη προηγούμενη παρουσίαση για να σα δείξω και να σα αποδείξω ότι δεν είναι αυτό το προγραμματικό σχέδιο. Άρα λοιπόν, ας βάλουμε το μυαλό μας ότι όλη αυτή η δουλειά που βλέπετε εδώ έγινε για να τακτοποιήσουμε τα όρια του πληθυσμού μας, ώστε να ξεχωρίσουμε τα μεγαλώσουμε λιγάκι και να πάρουμε περισσότερα χρήματα από εκόπεδα. Δεν έγινε γι' αυτό. Έγινε γιατί όλοι οι προηγούμενοι σκέφτονταν έτσι. Εμείς πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Γι' αυτό είναι. Λοιπόν, στις παρατηρήσεις. Η βασική πρόταση για κατασκευή περιφερειακού δρόμου αφορά το άσπρος και μάλιστα αφορά τι. Αφορά την μεταφορά του περιφερειακού δρόμου Άργους Λογιδίου από το σημείο που βρίσκεται σήμερα, που το ξέρουμε όλοι, σε μια πολύ πιο ανατολική νοτιοανατολική περιοχή.
θα το δείξω αν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτός είναι ο δρόμος που έχουμε τώρα, αυτός είναι ο κόμπος της Στρατούλας που είναι τώρα και συνεχίζουμε προς τον Νότο. Και προτείνεται σε αυτό το γενικό πρωτοβουλικό σχέδιο να εξεταστεί και να μελετηθεί το σενάριο του να γίνει ένας δεύτερος δακτύλιος, κάπως έτσι το λέμε, ένας δεύτερος πιο ευρύς περιφερειακός δρόμος, ο οποίος μετά, λίγο μετά τη γέφυρα του Τάνου, να οδηγεί προς Παράλιο, Άστρος, και να έρθει και να διασταυρώνεται με το σημερινό επαρχιακό σε απόσταση, ας διεκδικεύσω να το πω όπως το βλέπω οπτικά, περίπου των 500 μέτρων από την σημερινό κόμμα. Γιατί αυτό? Για να εξασφαλίσει αρκετό χώρο για την ζώνη, όπως σας είπα, εξυπηρέτηση των αστικών δραστηριοτήτων και αφού θα πολλοδομήσω, λέει ο μελετητής εδώ, γιατί να κατασκευάσω και έναν δρόμο ο οποίος δεν μπορεί να φερθεί με τα νέα πρότυπα να αποσυμφορήσει το επιστάσιο περιφερειακό και να μπορέσει να αποτελέσει έναν δρόμο συνθετικό σε έναν άξονα ο οποίος είναι ιεραρχικό ένας πάρα πολύ ψηλά στην άνοιξη του δικού είναι ο δρόμος, ο οποίος προσβλέπει και χαρακτηριστεί και ανατολικός οδικός άξονας προπονήσεων. Αυτό προέκυψε ύστερα από παρατηρήσεις που κάναμε στην μελετητική ομάδα ότι πρέπει να δοθεί λύση σε ένα σημαντικό πολεοδομικό πρόβλημα του πληθυσμού του άστρου. Την εμπορική, κυκλοφοριακή και κοινωνική λειτουργία που έχει προσφερθεί στον δρόμο. Η απάντηση που πήραμε ήταν αυτή. Αντί να κάνεις δεσμεύσεις, αντί να προβείς σε πανάκριβες απολωτριώσεις, αντί να κάνεις τέτοιους επεμβάσεις σε ένα χώρο ο οποίος από το εξάδρομο πίσω από το δημήμα έχει μικρό πλάτος, είναι προτιμότερο να κατασκευάσεις ένα δεύτερο περιφερειακό δρόμο για να δυσκολήσει κυρίω αυτό το κομμάτι. Και στην περιοχή δε ανάμεσα στους δύο δρόμους θα προβλέψεις και τι χρήση θα έχεις. Ποιο? Το πάνω. Προτείνεται να βγαίνουμε κάπου στην ευθεία στο Καστράκι. Για να λύσουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει στη διαστάθμιση στον σημερινό ο καθορισμός των ορίων σε οικισμούς οι οποίοι προτείνεται να πολεοδομηθούν θα γίνει με την πολεοδομική μελέτη. Αυτό είναι ένδειξη. Γιατί θα γίνει μια επόμενη μελέτη για το άστρο, για το Μάγιο Αδελέα, για το Ξηκωτή, για το παράλληλο άστρο. Έτσι. Η οποία θα γίνει σε πολύ πιο αυξημένη κλίμακα που γίνει με το σχέδιο. Η μελέτη θα καθορίσει του ρόλου τη πλατεία. Σε αυτή τη μελέτη λοιπόν θα προσαρμοστούν και αυτά. Τώρα, όσο η δεύτερη παρακαμφίληση που αναφέρει στον εθνικό του Γιώργο είναι η παράκαμψη του άστρους στον δρόμο του Τρίπολη Άστρους. Αυτή η παράκαμψη έχουν διατυπωθεί δύο αναγκαστικές, είναι αυτές που πέρασε εδώ. Τα στοιχεία που προκύψει από προμελέτες του παρελθόντος για αυτό το άξονα, η μία λέει ότι λίγο μετά τον τυροκομιό που υπάρχει πέρας προς το άστρος. Μπορούμε να ακολουθήσουμε. Λίγο μετά την ολοκληρωτή του άστρου, μπορούμε να ακολουθήσουμε τον υφιστάμενο περίπου δρόμο, να κατέβουμε χαμηλότερα και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες να ενώσουμε τέλος πάντων από εκεί στο δρόμο που περνάει ανάμεσα στο κλειστό γυμναστήριο. Είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Η άλλη λύση που έχει προβλέψει ο πρόεδρος είναι μια πιο ριζική, πολύ πιο πίσω προς τα πλευρά, να γίνει ένας παρακαμφίλος και να βγαίνει απέναντι. Θέλω να πω για το ξέρετε όλοι. Αυτά είναι προεκτόμενες που μείνουν σπαρμόνες. Θέλω να ξέρετε
τι να απαντήσουμε εδώ, για ποιο λόγο κοιτάζουμε τους παρακαμπτήρους δρόμους. Ένα μεγάλο πρόβλημα κυκλοφοριακό της περιοχής μας είναι ότι υπάρχουν τρεις πόντοι στην είσοδο του Άσπρου και τους Μελικούς, οι οποίοι είναι ακατάλληλοι και σχεδόν επικίνδυνοι κυκλοφορία. Τρεις πόντοι, ο ένας της Λαφούλας, ο οποίος έχει μελετηθεί, είναι, ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει και είμαι σε ένα στάδιο αρκετά προχωρημένο για την κατασκευή του, ο οποίος είναι ο περισσότερο ασφαλής από τους τρεις. Ένα δεύτερο στο Καστράκι στην είσοδο του Μελικούς και ένα τρίτο στην είσοδο του Άσπρου. Οι δύο άλλοι είναι πόντοι οι οποίοι λόγω γεωμετρίας δεν μπορούν να βελτιωθούν. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όσοι θυμάστε το 2012, έπαιξαν τα κούλα από τους τρεις και όχι τους άλλους δύο. Λοιπόν, για να διωθούν οι συνθήκες του νομού, πρέπει να αλλάξουν χαρά και στη χαρά και στον δρόμο. Δεν γίνεται τέτοιο. Για την ακροπαθία, επίσης το είπαμε, μην τα λέμε πολλές όλα. Είπαμε ότι σε περιοχές, σε περιπτώσεις όπου η πολυδομική μελέτη απαιτήσει την αποβάθμιση του κουταφείου, θα πρέπει τότε να μεταφερθεί ο χώρος και όχι στο γενικό πολιτικό σχέδιο. Γιατί όμω δεν αποβλέψουν κάτι, αυτή η λογική του είπαμε. Η δικιά μου λογική, η Γιώργο, είναι πέρα από το σχέδιο. Ρωτήσουμε πρώτα διαχείριση του κουταφείου, βασιζόμενο σε σημαντικότατε διαδικασίε και προβλήματα που μα έρωτα από την παρέμβαση. Όμω, για τα νεκροταφεία θα βρεθεί αυτή η λύση όταν γίνει πολιτική μελέτη. Ένα σχόλιο που έπαιρνε μόνο, γιατί εγκαταλείφθηκε μια πρόταση που υπήρχε στο παρελθόν. Η πρόταση εγκαταλείφθηκε γιατί έπρεπε να εγκαταλειφθεί όταν προτάθηκε. Το συγκεκριμένο επόμενο, επέτρεψε μου να έχω προσωπική άποψη στην γνώση, δεν μπορούσε να. Στο συγκεκριμένο επόμενο δεν μπορούσε να κατασκευαστεί νεκροταφεία. Να ευχαριστώ πολύ. Ερώτηση σε κύριο πρόεδρο στην κυρία τη Παρελάφου. Ερώτηση στο κοντέτσι. Ερώτηση. Όσον αφορά και το φανάρι άθρο, η Δήμαρχη, στη θέση νησί από το φανάρι μέχρι και το κάστρο πίσω υπάρχουν προβλήματα με τα σκού χάνες, είναι γνωστό. Αυτά γίνονται τώρα με το Γενικό Πρωτοδικό Σχέδιο. Όχι, παρανόμως. Ένα αυτό το δεύτερο είναι όσον αφορά γιατί στο νοικοταφείο υπάρχει θέσμηση για σε απόσταση 250 μέτρα να μην μπορεί να χτίσει. Αυτό γίνεται ή όχι με το πολιτικό σύνδεσμο. Και ένα τρίτο, εάν είναι δυνατόν να βολευτεί ένας περιφερειακός δρόμος έξω του πολιτικού σύνδεσμου στην επέκταση που γίνεται, έτσι ώστε να μην περνάνε τα κυρίως οχήματα στις πληροφορίες μέσα από το κέντρο του Μοραλίου. Αυτά, ευχαριστώ. Το πρόβλημα που υπάρχει με τους δασικούς χάρτες όπου περιοχές που είναι μέσα στον οικισμό του παραλίου άστρου χαρακτηρίζονται δασικές, δεν χρειάζεται το που σου καταγγεί, μπορεί να γίνει πιο γρήγορα με μια συνολική αίτηση προτιμής πάντων. Είναι απλό το ζήτημα που αφορά περιοχές οικισμού οι οποίες έχουν καθοριστεί, που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές. Δεν έχει σχέση με το οικονομικό με αυτό. Το γενικό προοδικό δεν καθορίζει τι δασικέ περιοχέ, καθορίζει το κεντρικό με τη χρήση του. Γεωργική, μη γεωργική, αστική, μηχανική. Μιλάω για αυτέ που είναι χτισμένα τα σπίτια που είναι στο νησί επάνω, που έχουν χτίσει και. Ναι. Ανά περίπτωση, όπου βρίσκονταν μέσα σε περιοχέ εντό του υποδομικού, έφερα με ένα πρόβλημα γίνεται. Σε περιοχέ άλλε πρέπει να πάρει κάτι ακόμα από την βασική υποδομησία μόνο. Η δέσμευση για τα 250 μέτρα τη απόσταση νεκροταφείου από το. Κατοικίας από νεκροταφείο, δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα, δεν το ξέρω απ' έξω. Αν έρετε, είναι γενική διάταξη. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει, είναι όμως περιπτωσιολογία. Πρέπει να μην πλέξουμε τέτοια, γιατί δεν γίνεται πρόβλημα. Μπορεί να πάρει στην υπηρεσία να μάθεις. Το τρίτο πράγμα, ήδη το ρημοτοπικό του παραγγελάστος προβλέπει 16 μέτρων πλάτους προβλεπόμενο δρόμο, ο οποίος είναι οριακό σχεδίου. Για την ακρίβεια, 12 ερχόμενοι από Άργους προς Νότο, 12 μέτρα πλάτος στο κομμάτι του τομέα Ζ, στο παλιό ρημοτομικό μέχρι το γήπεδο, 16 από εκεί μέχρι και τον Επαρχιακό προς Άσπρος και 12 ξανά κάτω προς τη θάλασσα. Άρα, σε κάθε ρημοτομικό σχέδιο μετά από κάποιο χρόνο προβλέπεται ο 12ο περιφερειακό δρόμο, εκτό πλέον αν προβλέπεται αλλιώ. Το 2002 προβλέπεται το 16ο. Οπότε αυτό το δρόμο έχει γίνει.
Προχωρούμε στις τοποθετήσεις.